Στη σταθερή πορεία της προς τον τίτλο. Ο κόσμος φυσικά αδειμονεί, θέλει να δει κάποια φάση καλή που θα τον ικανοποιήσει και βέβαια στην συντριπτική τους πλειοψηφία. Οπαδοί της ΑΕΚ, αυτοί που βρίσκονται απόψε εδώ, θέλουν να δουν την ομάδα τους να απειλεί. Να δούμε τώρα τον Δημητριάδη σε αυτή την μετοπική επίθεση. Βγάζει για τον Μπορμπόκη μες στην περιοχή. Είναι από πίσω ο Μπορμπόκης από τον Καπετανόπουλο. Φωνάζουν βέβαια οι παίκτες, κυρίως οι φύλαθλοι της ΑΕΚ, αλλά ο διαιτητής, δείτε εδώ και πάλι την φάση, ο Μπορμπόκης προσπαθεί να μπει, είναι από πίσω, δεν υπάρχει ούτε καν φράγμα από τον αντίπαλο. Σαβεύσκι, να δούμε αν θα επιχειρηθεί κάποιο σουτ, όχι πάσα. Καραγιάννης, η σέντρα του Καραγιάννη, κεφαλιά, παίρνει την μπάλα από αυτή την κεφαλιά που κάνει ο Κασάπης μέσα από τα χέρια του ο Κουριωτόπουλος και η ΑΕΚ απρόσμενα ανοίγει το σκορ στο 44ο λεπτό. Βλέπετε τους πανηγυρισμούς στις κερκίδες, δείτε εδώ και πάλι την φάση που κάνει τη σέντρα του Καραγιάννη, την κεφαλιά που κάνει ο Κασάπης μέσα από τα χέρια του και τα πόδια του. Ο Κουριωτόπουλος κάνει την μπάλα, δίνει έτσι στην ΑΕΚ την ευκαιρία να πανηγυρίσει το 1-0. Η σέντρα του Σαβεύσκη, κεφαλιά του Σλίσκοβιτς, η μπάλα φτάνει πού, στο Σαμπανάτζοβιτς, δεν κάνει το σούτ. Στρώνει για τον Κασάπ, για τον Μπορμπόκη, κάνει το σούτ ο Μπορμπόκης, καλό αλλά άστοχο. Και κάνει ωραία το άνοιγμα για τον Σαβεύσκη που παρακολουθείται από τον Λαγωνίδη. Σέντρα του Σαβεύσκη, κεφαλιά του Δημητριάδη, η μπάλα είναι out. Το 1-2. Και βγαίνει μπροστά ο Λούχοβι σε καλή θέση. Ο Λούχοβι επικίνδυνη φάση για την ΑΕΚ. Να δούμε τι θα γίνει. Ο Λούχοβι κοντράρε την τελευταία στιγμή. Καπετανόπουλος τελικά κάνει το φαουλ και εκπληκτική η απόκρουση από τον Ατματζίδη. Καταχειροκροτείται. Θαυμάσιο το σούτ, αλλά εξίσου εντυπωσιακή και σωτήρια η επέμβαση του τερματοφύλακα της ΑΕΚ. Ο Οικονομίδης φαίνεται να δέχτηκε κάποιο από τα κέρματα αντικείμενα άλλα από την κερκίδα. Θα δούμε τι θα γίνει, πότε θα αποφασίσουν και οι αστυνομικοί και οι άνθρωποι της ΑΕΚ. Μπορμπόκης, περνάει πολύ ωραία ο Μπορμπόκης. Μπαίνει μέσα στην περιοχή, γυρίζει την μπάλα σε ένα σημείο που ο Δημητριάδης τη γυρίζει μέσα στο κέντρο. Να δούμε το Σαββάτς τι κάνει. 2-0 στο 65ο λεπτό του αγώνα. Από την προσπάθεια και τη σέντρα του Μπορμπόκη, ο Δημητριάδης γυρίζει την μπάλα έξω από την μικρή περιοχή, τη διώχνει χωρίς δύναμη ο Αλεξίου, έρχεται ο Σαβεύσκη να την στείλει στα δίχτυα. Προσπαθεί ο Καραγιάννης να περάσει μες την περιοχή, το τραβάει, τι δίνει ο διαιτητής, δίνει έξω από την περιοχή το φάουλ. Είχε ξεκινήσει το αντικανονικό μαρκάρισμα από τον αμυνόμενο του ΠΑΟΚ. Δείτε εδώ και πάλι την φάση. Κάνει το λάθος ο Χάβος. Το κρατάει ήδη τον Καραγιάννη, ο οποίος φαίνεται να του κερδίζει την μπάλα. Τελικά πέφτουν και οι δύο κάτω. Ο Μπορμπόκης εκτελεί. Η μπάλα πηγαίνει στην έξω πλευρά των δικτύων. Προσπάθεια του ΠΑΟΚ να περάσει μέσα στην περιοχή. Γίνεται το μαρκάρισμα. Επιμένει ο Αλεξίου. Έχει δοθεί φάουλ υπέρ της ΑΕΚ. Η σέντρα του Κασάπη, ο Μπορμπόκης αφήνει την μπάλα για να δούμε τον Σλίσκοβιτς. Όχι, δεν το 3-0, χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία. Με δικό σου πρώτο γκολ η ΑΕΚ παίρνει σήμερα το παιχνίδι. Ένα μάτς κρίσιμο για τη βαθμολογική κατάσταση και την κορφή και με πολλές έλλειψεις. Δεν έχει σημασία ποιος βάζει γκολ, σημασία έχει να κερδίζει η ομάδα. Την απόδοση της ΑΕΚ πώς την κρίνεις? Πιστεύω ότι ήταν καλή απόδοση, αλλά μπορούμε και περισσότερα. Και για τη συνέχεια πάντα ο πρώτος λόγος στην ΑΕΚ για τον τίτλο. Πάντα. Προηγήθηκε μόνο για μια φάση που... Απογορεύω τη δηλώση, συγγνώμη. Κύριε Μπάγεβιτς, πόσο σημαντική είναι η σημερινή νίκη επί του ΠΑΟΚ? Κάτι παιχνίδι είναι για μας σημαντικό, αν θέλουμε να μένουμε σε αυτή τη θέση που είμαστε τώρα. Αλλά ιδιαίτερα ακόμα γιατί έχουμε πολλές απουσίες. Πόσο καθοριστική είναι αυτή η νίκη για τη συνέχεια της ομάδας στο πρωτάθλημα? Πάρα πολύ.